Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να συνδεθούμε με την Ειρήνη Τσακίρη, η οποία βρίσκεται στην πόλη της Κομωτινής, και να την καλησπερίσουμε. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε εδώ στην πόλη της Κομωτινής και έχουμε στην παρέα μας τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, τον κύριο Ηλία Ιωαννάκη, Χριστίνα, για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μάλιστα φιλανθρωπική εκδήλωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή εδώ στην Κομωτινή και συγκεκριμένα στο Μουσικό Σχολείο της πόλης. Βεβαίως έχουμε εδώ τον Διευθυντή του Σχολείου να μας πει τόσο το λόγο για τον οποίο αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη μουσική συναυλία και ο λόγος, αν θέλει, στον κύριο Ιωαννάκη και βεβαίως εσένα, Χριστίνα. Βεβαίως, να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Κύριε Ιωαννάκη, να δούμε αρχικά πώς πήρατε την απόφαση μαζί με το μουσικό συγκρότημα ΜΑΕΣ να πραγματοποιήσετε την συγκεκριμένη συναυλία και να δούμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένας μαθητής του σχολείου σας, εντελώς ξαφνικά δυστυχώς. Να δούμε λίγο την διαδικασία και το χρονικό αυτής της υπόθεσης. Εγώ πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από το συγκρότημα ΜΑΕΣ, γιατί από τα 6-7 μέλη, τα 5 είναι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής. Είναι ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Πρώτα να ταπεινέψω στα παιδιά, τα οποία αυτά τα παιδιά θα έχουν ένα φοβερό μέλλον στην καλλιτεχνική τους πορεία και σαν καλλιτέχνης το εννοώ και το επιβιώνω. Το πρόβλημα ξεκίνησε ότι ένας μαθητής αυτή τη στιγμή, 15 χρονών παιδάκι, από τα αγαπημένα παιδιά, όλα τα παιδιά είναι αγαπημένα στο μουσικό σχολείο. Ένα παιδάκι το οποίο κατάγεται από μια μονογονιακή οικογένεια. Η μητέρα του με χίλια ζόρια, ξέρετε, να τους φροντίσει αυτόν και τον αδερφό του. Ένα παιδί που έκανε όλες τις δουλειές, χαμογελαστός, αγαπητός, τα πάντα, ένα πρωί ξύπνησε χωρίς να έχει όραση. Χωρίς να βλέπει καθόλου. Και άρχισε ο Γολγοθάς. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, από εκεί το στέλνουν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα φύγει η Αθήνα, όλο το σχολείο είναι αναστατωμένο. Δεν μπορούν να βρουν τα αίτια ακόμα από πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Έκαναν όλες τις εξετάσεις τα πάντα και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία που είναι μαζί με τα παιδιά από το συγκρότημα ΜΑΕΣ και το Μουσικό Σχολείο θα είναι η πρώτη για την Κυριακή και χρειάζονται λεφτά για την παραπέρα θεραπεία για αυτό το παιδάκι. Και σκεφτόμαστε πολύ σύντομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σαν μουσικό σχολείο, τα παιδιά από το συγκρότημα ΜΑΕΣ και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, να φτιάξουμε, να πραγματοποιήσουμε μια-δυο μεγάλες συναυλίες, γιατί όπως πάνε τα πράγματα, μας φαίνεται ότι το παιδί θα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό. Οπότε καταλαβαίνεις, Χριστίνα, ότι κάνουμε λόγο για ένα συμπολίτη μας και βεβαίως και στους τηλεθεατές μας, 15 χρονών, μαθητής του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής. Κοιμήθηκε το παιδί, υγιέστατο, και ξύπνησε χωρίς όραση. Καταλαβαίνεις τον όγκο του προβλήματος. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστήθηκε και η κοινωνία. Να σας ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Να σας πω και τη δική μου ιστορία όσον αφορά το ότι προσπαθήσαμε και εμείς πέρυσι να βοηθήσουμε ένα πολύ μικρό παιδάκι, το οποίο φυσικά η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Αυτό που μένει όμως είναι η αγάπη του κόσμου και η βοήθεια και η στήριξη στην οικογένεια και στο νεαρό. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και την Κυριακή να έχει τόσο πολύ κόσμο που θα στήριξει και θα βοηθήσει αυτό το νεαρό. Και φυσικά στον Διευθυντή του Σχολείου, του Μουσικού Σχολείου, να συνεχίσει την προσπάθεια στήριξης ατόμων που έχουν μεγάλη ανάγκη. Και εγώ ήθελα κάτι να συμπληρώσω μόνο. Παρόλο αυτή την οικονομική κρίση, ξέρετε πολύ καλά, δεν ζούμε στην Γερμανία, να πούμε. Παρόλο αυτό, όλα τα παιδάκια την άλλη μέρα μόνο τους έκανα γενική συνέλευση και ο Σύλλογος Καθηγητών του Μουσικού Σχολείου και τα πρώτα χρήματα που μάζεψαν αμέσως τα έδωσαν στην μητέρα του παιδιού για να μπορεί να φύγει για Θεσσαλονίκη, για να μπορεί να πάει στην Αθήνα, για να μπορεί να πληρώσει κάποιες εξετάσεις εκεί που είναι πανάκριβες. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε. Δεν ζούμε σε άλλο κράτος. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε. Με την καλή ή την κακή έννοια, όπως το δει κανείς. Ναι, όμως πρέπει να ξέρετε και να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι το μέλλον μας είναι τα παιδιά. Άμα εμείς δεν βοηθήσουμε τα παιδιά μας και άμα δεν μάθουμε τα παιδιά να είναι άνθρωποι, πρώτα-πρώτα άνθρωποι, να καταλαβαίνουν τον ανθρώπινο πόνο,
τότε δεν έχει νόημα να είμαστε πλέον εδώ. Γι' αυτό η θερμή μου παράκληση είναι και θέλω να ευχαριστήσω εσάς και το κανάλι σας, ειδικά και την Ειρήνη που την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, για τη βοήθεια που μας δίνετε και για την επόμενη συναυλία που επίσης θα κάνουμε, που θα είναι πολύ πιο μεγάλη, φαντάζομαι στο Μέγαρο μουσικής της Κομωτινής, να βοηθήσετε κι εσείς πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχετε τη στήριξή μας. Όταν αφορά τέτοια θέματα, έχετε τη στήριξη. Η Star Μπορείο Ελλάδος θα είναι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.